Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για την τελευταία ενότητα της εκπομπής. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tvpavla10.gr. Και να καλωσορίσω αυτή την ενότητα, σας το έχουμε ήδη πει, τον κύριο Παρασκευά Ευγενίδη, ο οποίος κατέρχεται υποψήφιος στο νομό Καρδίτσας με το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας. Να σας καλωσορίσω. Γεια σας, και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτές τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε να μιλήσουμε για πολιτική, να μιλήσουμε λίγο για την αεροπορία. Πριν βγούμε στον αέρα, μου λέγατε ότι ήσασταν πρώτα στην πολεμική αεροπορία και εδώ και αρκετά χρόνια στην πολιτική. Σωστά. Και μου άρεσε αυτό που μου είπατε και θέλω έτσι να το επαναλάβουμε και στον αέρα. Ουσιαστικά πιλοτάρετε αεροπλάνα της χαράς, αφού μεταφέρετε τουρίστες, Ιταλούς, με τσάρτερ, οι οποίοι πηγαίνουν οι άνθρωποι να χαλαρώσουν για να περάσουν καλά. Τι καλύτερο αυτό. Διακοπές, ναι. Όπως σας έλεγα, ήμουν πιλότος στην πολεμική αεροπορία, έχω αποφοιτήσει από τη σχολή Κάρων και πετούσαμε F5. Αυτή τη στιγμή είμαι πιλότος στην πολιτική αεροπορία. Στα Boeing 737 και όπως καλά είπατε κουβαλάω τουρίστες, ανθρώπους που πάνε διακοπές. Πόσες ώρες πτήσης έχετε πληρώσει? Έχω 15.000 ώρες πτήσεων που είναι ένα μεγάλο νούμερο και μια μεγάλη εμπειρία στον αεροπορικό τομέα. Για σας βέβαια είναι δεύτερη φύση τώρα, αυτό είναι η δουλειά σας, είναι η ζωή σας, αλλά προσωπικά να πω ότι δεν φοβάμαι τα αεροπλάνα, αλλά όπως και να το δει κανείς, όταν ανεβαίνεις για να πας σε ένα ταξίδι, έστω και στοιχειώδες μούδιασμα, κύριε Ευγενίδη, θα το νιώσεις. Για σας φαντάζομαι όχι για γίνει πια ρουτίνα το αεροπλάνο, αλλά είναι δεύτερη φύση σε εκτιμάτη. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Με ρωτάνε αν είναι δύσκολα και λέω δεν θυμάμαι πια. Στην αρχή σίγουρα ήταν δύσκολα. Επίσης για τον κίνδυνο που λέτε, λένε οι Γάλλοι φοβάμαι να πετάξω γιατί φοβάμαι να πάω πρώτα στο αεροδρόμιο με το αυτοκίνητο. Που το αυτοκίνητο είναι επικίνδυνο. Με βάση τα ποσοστά, νομίζω ότι είναι το πιο ασφαλές, αν λάβει κανείς υπόψη πόσα αεροπλάνα πετούν σε όλη τη γη κάθε μέρα. Σωστά. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός των δυστυχημάτων. Απλά νιώθεις ένα δέος όταν ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ ψηλά και ότι εκεί κάτω μοιάζει με σπιρτόκουτο που λέει και ο Κώστας Χατζής. Σίγουρα αυτό που λέτε, αλλά να ξέρετε ότι είναι τεχνολογία, είναι απόλυτη τεχνολογία το αεροπλάνο. Είναι πάρα πολλές επιστήμες που έχουν ενωθεί, έχουν δημιουργήσει αυτό το πράγμα για να μας δώσουν την ευκαιρία να πηγαίνουμε από ένα μέρος σε ένα άλλο πολύ γρήγορα. Κοντολογίες, πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς όταν ανεβαίνουμε τις σκάλες του αεροπλάνου για να μπούμε μέσα να ταξιδέψουμε. Αυτό σας το λέω με μεγάλη σιγουριά. Σας λέω απλώς ότι να μην φοβάστε ούτε τις αναταράξεις. Ένα αεροπλάνο δεν σπάει στον αέρα. Είναι, η κατασκευή του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αντέχει σε πάρα πολλά G. Δηλαδή θα πεθάνει ο άνθρωπος πριν μέσα στο αεροπλάνο παρά το αεροπλάνο, παρά να σπάει στο αεροπλάνο. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν είναι παρήγορο από μια οπτική γωνία. Κάτι ακόμα έτσι και να αφήσουμε την αεροπορία. Πάμε λίγο και στην πολεμική αεροπορία. Τελειώσατε η Κάρων, ήσασταν στα F5. Λέει η ρίση θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Και η αεροπορία, επιτρέψτε μου να πω, η πολεμική, κύριε Ευγενίδη, το θέλει. Πρέπει να έχεις ένα άλλο τσαγωνό. Από ποια στόφα είστε φτιαγμένοι εσείς οι αεροπόροι της πολεμικής αεροπορίας? Δεν είναι και λίγο τώρα να πιλωτάρεις πολεμικό αεροσκάφος? Αυτό είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Και εγώ ίδιος, αν και υπήρξα πιλότος μαχητικών, θαυμάζω τα σημερινά παιδιά που πετάνε τα F-16. Πιστεύω ότι είναι μια στόφα ιδιαίτερη ανθρώπου. Θέλει ψυχή, θέλει αγάπη για αυτό που κάνουμε, θέλει αγάπη για την πατρίδα παραπάνω. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάθε χρόνο αρκετά ατυχήματα και χάνονται αρκετά παιδιά, νέα παιδιά, για το καθήκον, για την πατρίδα. Αλήθεια, γιατί έχουμε ατυχήματα την ίδια ώρα που, όπως λένε και εκτιμώ ότι είναι μια πραγματικότητα, οι Έλληνες πιλότοι είναι από τους καλύτερους και από πλευράς, έτσι, λογικής νοοτροπίας αλλά και εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ατυχήματα γιατί περνάμε τα όρια και του ανθρώπου και του αεροπλάνου στην πολεμική. Όσο για αυτό που είπατε ότι οι Έλληνες είναι καλύτεροι, σας λέω ότι στην τελευταία άσκηση ΝΑΤΟ οι δύο θέσεις, οι πρώτες ήταν Έλληνες και η τρίτη έπρεπε να είναι Έλληνας, αλλά για να μην δημιουργήσουν, τη δώσαν σε Ισπανό πιλότο. Μα γι' αυτό ακριβώς το είπα, αλλά είναι αυτό που είπατε τώρα, ότι φτάνετε και ξεπερνάτε και τα δικά σας όρια και τα όρια του αεροπλάνου. Δηλαδή. Εκεί είναι δηλαδή
το ζήτημα στο, από το οποίο προκύπτουν ίσως τα. Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι η αεροπορία είναι σε πόλεμο και σε καιρό ειρήνης και είναι αποστολή της. Μάλιστα. Λοιπόν, και από την αεροπορία και από τις 15.000 ώρες πτήσης προσγειωθήκατε, κύριε Ευγενίδη, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πώς έγινε τώρα αυτό? Κοιτάξτε, όπως όλοι οι Έλληνες, είμαι απογοητευμένος από αυτό που γίνεται. Πιστεύω ότι η μεταπολίτευση τελείωσε, έκλεισε ο κύκλος της και είναι ο καιρός να δημιουργηθούν καινούριες δυνάμεις, καινούρια πολιτικά κόμματα και να πάρουν στα χέρια τους την τύχη της Ελλάδος. Μία από αυτές τις δυνάμεις είμαστε και εμείς. Δέστε λίγο κάτι. Με ενδιαφέρει να μείνουμε λίγο εκεί και στη συνέχεια βέβαια θα μου αναλύσετε και τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτό. Είστε, όπως είπαμε τώρα, πιλότος σε αεροπορική εταιρεία της Ιταλίας. Φαντάζομαι λοιπόν ότι δεν θα αντιμετωπίζετε και κανένα οικονομικό πρόβλημα. Έχετε μια ζωή δομημένη. Δηλαδή αυτό που θα έλεγε κανείς, ένας πετυχημένος άνθρωπος. Θα μπορούσατε λοιπόν κάλλιστα να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ του σπιτιού σας όταν δεν είστε στη θέση του κυβερνητή. Να χαίρεστε αυτά που αποκτήσατε και βεβαίως γιατί όχι να κάνετε εκ του μακρόθεν από την Ιταλία και την κριτική σας για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Πώς το αποφασίσατε όμως να αφήσετε και τον καναπέ και να μπείτε στην πολιτική? Κοιτάξτε, επειδή πέρα από τα προβλήματα που όπως είπατε αντικειμενικά υπάρχουν και είναι πολύ οξυμένα. Αυτά τα προβλήματα ήταν η αιτία να σηκωθώ από τον καναπέ μου. Από εκεί και πέρα είμαστε ένα σύνολο. Αν δεν προσέχεις το διπλανό σου, αν δεν προσέχεις το γειτονά σου, αν δεν προσέχεις και τους άλλους συνανθρώπους σου που τυχαίνει να βρίσκονται σε άλλες δουλειές, να έχουν λιγότερο μισθό ή σύνταξη, αν δεν τους προσέξεις όλους, θα πέσει όλο το σύστημα μαζί. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Εγώ έτυχε να είμαι σε μια καλή θέση, να κάνω κάτι καλό. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να στηρίζω και να υποστηρίζω τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να κατέβω στην πολιτική με αυτό το καινούριο κόμμα των αποστράτων, το λεγόμενο, που ιδρύθηκε από τους στρατιωτικούς, για να μπορέσω την εμπειρία που απέκτησα και στην πολεμική αεροπορία και στην πολιτική, τις διοικητικές μου ικανότητες, να τις βάλω εδώ για το καλό του τόπου. Πώς προέκυψε λοιπόν ο σύνδεσμος της Εθνικής Ενότητας και πώς εσείς ενταχθήκατε στις τάξεις του? Ο σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας προέκυψε από μια ιδέα αξιωματικών της Σχολής Ευελπίδων Τάξης 81. Αυτή ήταν ο πυρήνας, αυτοί που συνέλαβαν την ιδέα. Βέβαια, όταν συνέλαβαν την ιδέα και συζητάγανε μεταξύ τους, ποτέ δεν φανταστήκαν ότι θα γίνει πολιτικό κόμμα. Ξεκίνησε δηλαδή σαν μια κίνηση κατά κάποιο τρόπο, όχι? Ούτε καν κίνηση. Μια ιδέα. Μια ιδέα. Σε μια συγκέντρωση που είχε η τάξη τους, είπε κάποιος, γιατί να μην κάνουμε ένα κόμμα και εμείς, να κάνουμε κάτι για την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν μετά πήρε μορφή. Στις 15 Αυγούστου του 2011 μαζευτήκανε πολλοί στρατιωτικοί απόστρατοι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και εκεί ξεκίνησε η ζήμωση. 21 Νοεμβρίου του 2011 έκαναμε την ιδρυτική μας διακήρυξη και από εκεί και πέρα είμαστε επίσημο κόμμα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι μόνο η στρατιωτική στο κόμμα αυτό, έχουμε πάρα πολλούς πολίτες. Ενδεικτικά σας λέω, έχουμε 2 καθηγητές πανεπιστημίων. Έχουμε τον εισαγγελέα του Σακάν, τον θυμάστε από άλλες εκπομπές, από τις τηλεοράσεις, γιατί έχει κάνει μήνυση στη Βουλή, την προηγούμενη Βουλή. Έχουμε πολλούς καθηγητές, δασκάλους, δημοσιοπάλους, γιατρούς, δικηγόρους. Έχουμε και αγρότες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.500 μέλη. Είμαστε ένα κόμμα ανοιγμένο στην κοινωνία. Βέβαια, έχουμε ένα πρόβλημα, την προβολή μας, γιατί είμαστε και πολύ καινούριο κόμμα. Είμαστε 4 μηνών, έτσι. Είναι αντικειμενική δυσκολία. Αυτή είναι η διαδρομή του κόμματος μέχρι τώρα. Στις 10 εκλογές κατεβαίνουμε με πλήρη ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να μπούμε στην Διακομματική Επιτροπή για τις εκλογές, που είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Επίσης μας δίνει ένα άλλο πλεονέκτημα, πιάνοντας 1,5% και πάνω, να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε στις επόμενες. Γιατί αυτή τη στιγμή βάζουμε χρήματα από την τσέπη μας. Μου απαντήσετε σε πάρα πολλά από τα ερωτήματα που θα σας έθετα. Αλλά να το πάρουμε λίγο ένα-ένα. Καταρχάς, αντικειμενικά όντως είστε πολύ νέο κόμμα, αφού μόλις τον Νοέμβριο, όπως είπατε, προχωρήσατε στην ιδρυτική διακήρυξη. Να μείνουμε λίγο στις αρχές. Όταν λοιπόν αποφασίσετε να βγείτε προς την κοινωνία, ως κόμμα πια, ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, το βασικό, το γενικό περίγραμμα των θέσεων σας, κύριε Ευγενίδη, ποιο είναι? Κοιτάξτε, εμείς αποφασίσαμε πρώτα απ' όλα να μην ανήκουμε σε καμία πλευρά του πολιτικού φάσματος, ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
Αυτή ήταν μια βασική θέση. Γιατί θέλουμε να ενώσουμε όλους τους Έλληνες. Επίσης, όταν βγήκαμε, αποφασίσαμε να μην συνεργαστούμε με κανέναν πολιτικό που έχει ενεργή δράση. Θα συνεργαστούμε μόνο με καινούριες δυνάμεις. Αυτό είναι πλέον έκτημα και μειονέκτημα. Επίσης, θέλουμε δημοκρατία, αξιοκρατία και δικαιοσύνη. Βασικά πράγματα πάνω στα οποία χτίζουμε όλο μας το πρόγραμμα, γιατί έχουμε πλήρες πρόγραμμα. Τώρα σε αυτό δεν ακούγεται λίγο, έτσι, επιτρέψτε μου να πω ακόμα και ρατσιστικό, να λέτε ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν πολιτικό ο οποίος έχει μια διαδρομή. Μα γιατί, υπάρχουν βεβαίως και πολιτικοί που δεν τιμήσαν τον ρόλο τους, αλλά υπάρχουν και πολλοί πολιτικοί, κύριε Ευγενίδη, οι οποίοι έχουν προσφέρει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα σας απαντήσω. Συμφωνώ μαζί σας και τους τιμούμε αυτούς. Είναι όμως καιρός να βγουν καινούργιες δυνάμεις, να βγουν καινούργια πρόσωπα. Υπάρχουν πολιτικοί τρίτης γενεάς στη Βουλή. Υπάρχουν επώνυμα που μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή και στη ζωή του πατεράδου μας. Είναι καιρός να βγουν καινούργια πρόσωπα. Εμείς στο κόμμα μας θέλουμε να βγάλουμε τον επόμενο ηγέτη της Ελλάδος. Ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε ένα κόμμα απλώς για να κυβερνήσουμε. Θέλουμε να βγάλουμε, να βρούμε τον επόμενο ηγέτη. Όπως ο σύνδεσμος, ο στρατιωτικός σύνδεσμος το 1909 έφερε τον Βενιζέλο στην Ελλάδα, από όπου εμπνεύστηκε η ομάδα και εμπνεόμαστε κι εμείς, έτσι και εμείς θέλουμε να βρούμε τον επόμενο ηγέτη της Ελλάδος. Αλήθεια, εσείς προσωπικά, όταν είχατε αυτές τις ανησυχίες και τα ερεθίσματα και αποφασίσατε να μπείτε στην πολιτική, πώς και δεν επιλέξατε κάποιο από τα κόμματα που ήδη υπάρχουν? Ήταν η ίδρυση του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας που ουσιαστικά σας έκανε να πείτε, έτσι, να κάνετε το μεγάλο άλμα? Έχετε δίκιο. Πριν την ίδρυση του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας ήμουνα απογοητευμένος, όπως είναι απογοητευμένοι χιλιάδες Έλληνες. Δεν ήθελα να αναμειχθώ στην πολιτική, γιατί δεν με ξέφραζε κανένας χώρος. Η ίδρυση του Συνδέσμου, και επειδή είμαι και πρώην στρατιωτικός, μου έδωσε το έναυσμα. Βέβαια, είδα το καταστατικό, είδα τα πάντα και πίστηκα ότι είναι κάτι καινούριο, κάτι αγνό. Γι' αυτό μπήκα. Γιατί αν ήταν να μπούμε να κάνουμε ένα κόμμα για να κάνουμε κόμμα ή για κάποιους άλλους λόγους, δεν υπήρχε νόημα να ασχοληθώ. Και σας κάνει να πιστεύετε, αλήθεια, ότι θα υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες που οι σημερινές αρχές του κόμματός σας που διαπνέονται από ανιδιοτέλεια, αν θέλετε ίσως και από ένα καλό συνομένο ρομαντισμό, δεν θα αλλάξουν στην πορεία? Όταν, ξέρετε, η εξουσία είναι πολύ γλυκιά, δηλαδή, αν θα βρεθείτε στις παρυφές ή μέσα στην εξουσία, μήπως πολλές από αυτές τις αρχές που τώρα εσείς μας λέτε ότι υπάρχουν στο κόμμα σας, πιθανόν να αρχίζουν να ξεθοριάζουν, να αλλάζουν? Σίγουρα, κύριε Πίσα, η εξουσία... Το έχει αυτό η εξουσία, γι' αυτό σας το λέω. Η εξουσία είναι κρασί, σαν το κρασί. Μεθάει τον άνθρωπο. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε εμείς μεταξύ μας, τα μέλη, να αποβάλουμε οποιοδήποτε μέλος γίνει υπερόπτης και να κρατήσουμε ένα καλό επίπεδο. Όλοι οι απόστρατοι που εμπλέκονται στο κόμμα, γιατί δεν είναι όλοι μάλλον, αυτοί που εμπλέκονται, είναι ενός καλού επίπεδου. Είναι άνθρωποι που εκτός από τη στρατιωτική του σχολή έχουν κάνει και ένα πανεπιστήμιο. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Αλικάκος, έχει τελειώσει νομική. Εγώ έχω κάνει ένα μάστερ στο management, μιλάω δύο γλώσσες. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους καλού επίπεδου που συνδυάζουν και την τιμιότητα, την αγνότητα, αυτή που είχαμε και στο στρατό όταν ήμασταν. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να διαβρωθούμε, ή όσοι διαβρωθούν θα τους βγάλουμε εμείς έξω σίγουρα. Είστε λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων, τουλάχιστον η μαγιά η πρώτη, προέρχεστε από τα σώματα ασφαλείας και από τις ένοπλες δυνάμεις. Και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική. Μου περιγράφετε μια ομάδα ανθρώπων ανιδιοτελών ενός επίπεδου, αν το εισέπραξα καλά, που έχουν ανησυχίες για το παρόν και κυρίως το μέλλον της πατρίδας μας. Αυτές τις ιδέες αρχίσατε να τις βγάζετε προς τα έξω. Νομίζω ότι σαν βεντάλια ανοιχτήκατε προς την κοινωνία. Θα μπορούσα όμως να πω ότι τηρωμένων των αναλογιών δεν είχατε την διείσδυση που θα μπορούσατε ίσως να έχετε. Είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα τρόπου μετάδοσης των απόψεων και των ιδεών. Πού θα μπορούσαμε να το εστιάσουμε, έτσι, αυτό? Κοιτάξτε,
εμείς τη διείσδυση την έχουμε. Αλλά είναι αργή. Γιατί αυτός είναι ο ρυθμός με τον οποίο μπορούμε να μπούμε στην κοινωνία. Μην ξεχνάτε ότι μας έχουν αποκλεισμένους τα μέσα τα κεντρικά, τα πανελλαδικά, τα αθηναϊκά. Αυτό είναι γεγονός. Δεν έχετε ακουστεί καθόλου εθνικής εμβέλειας κανάλια. Δεν έχουμε ακουστεί καθόλου. Ο κόσμος δεν μας ξέρει. Αλλά όπου πάμε, όπου μιλάμε, οι αίθουσες γεμίζουν. Και αυτοί που μας μαθαίνουν είναι μαζί μας. Μένει σιγά σιγά με το χρόνο να φτάσουμε και σε άλλους, να μας μάθουν κι άλλοι. Πιστεύω ότι στις επόμενες εκλογές, ας πάω λίγο πιο μπροστά, θα είμαστε σίγουρα πολύ δυνατοί και ένα καλό κόμμα. Σας λέω και πάλι, αποφασίσαμε να μην πάρουμε ονόματα που ήδη υπάρχουν στην πολιτική, για να μας εμπιστευτεί ο κόσμος. Για να πιστεύει, να ξέρει ότι αυτό που γίνεται θα έχει διάρκεια, θα είναι κάτι καλό, κάτι γνήσιο, λαϊκό. Είναι γεγονός ότι έγιναν επαφές, σας πλησίασαν άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί για προεκλογική συνεργασία. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω και ονόματα. Σας έχουν πει και ο κύριος Στάσιος. Ναι, το λέω γιατί ήταν ο κύριος Στάσιος και ο κύριος Μιχαλίδης εδώ και ανέφεραν ότι υπήρχαν τέτοιες κρούσεις. Κοιτάξτε, μας προσέγγισε και ο κύριος Καμένος δύο φορές. Ειδικά στην αρχή που δεν είχε καλή οργάνωση, ας πούμε έτσι, όταν πρωτοξεκίνησε το κόμμα του. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλή οργάνωση, έχουμε 50 γραφεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά έχουμε ένα βασικό μειονέκτημα, δεν έχουμε χρήματα. Δηλαδή από τα δύο συστατικά που χρειάζονται για να κάνεις ένα κόμμα, την οργάνωση και τα χρήματα, εμείς έχουμε την οργάνωση, έχουμε τα γραφεία μας, έχουμε πολύ κόσμο που τρέχει, εκδίδουμε φυλάδια, κάνουμε ομιλίες, όλα αυτά με δικά μας έξοδα. Δεν έχουμε χρήματα. Για αυτή λοιπόν την οργάνωσή μας, στρατιωτικοί είμαστε, είπαμε, πρώην στρατιωτικοί, σε αυτόν τον τομέα, σε 4 μήνες καταφέραμε να κάνουμε μια πολύ καλή οργάνωση. Για αυτή λοιπόν την οργάνωση μας έχουν πλευρίσει πάρα πολύ. Θα ήταν εύκολο να κάνουμε μια συνεργασία με ένα μεγάλο όνομα και να μπούμε στη Βουλή. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η Βουλή. Και πες το ότι μπήκαμε σήμερα. Αύριο θα βγούμε από τη Βουλή. Μόλις ο κόσμος καταλάβει ότι δεν είναι καλό, κάτι καλό αυτό που κάνουμε, θα μας πετάξει από τη Βουλή. Σωστό είναι αυτό. Αλήθεια. Τώρα, μια που αναφερθήκατε στο κόμμα του κυρίου Καμένου, σε ανεξάρτητους τους Έλληνες, βγάλατε μια ανακοίνωση ως Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας που ασκούσατε κριτική στον κύριο Καμένο και για το γεγονός ότι έχει συμπεριλάβει μέσα στους κόλπους του κόμματός του άτομα που παλιότερα είχαν στοχοποιηθεί, όπως νομίζω η κυρία Ρεπούση με γνωστή συγγραφέα εκεί που ανέφερε ότι λόγω συνωστισμού έγιναν όσα έγιναν στο λιμάνι της Σμύρνης τότε που είχαμε την πραγματική έτσι, γενοκτονία των Ελλήνων. Ναι. Ο κύριος Καμένος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το όλα... Το λέω αν μου επιτρέπετε, γιατί ξαφνιάστηκα και από την σκληρότητα της ανακοίνωσης. Δεν μας είχατε συνηθίσει. Ναι, κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι είναι σκληρή ανακοίνωση. Πρέπει και εμείς κάπου να χρησιμοποιούμε λίγο σκληρό λόγο, γιατί όλοι μας λένε να είστε πιο επιθετικοί, να είστε πιο σκληροί. Βέβαια, εμείς θέλουμε να είμαστε ήρεμοι, υπείων τόνων για να πείσουμε τον κόσμο. Δεν θέλουμε να πείσουμε αυτούς που θέλουν τη σκληράδα μόνο. Ο κύριος Καμένος χρησιμοποιεί, θα κάνω ένα μικρό σχόλιο γιατί δεν είναι σωστό να κατακρίνω ή να κρίνω, χρησιμοποιεί όλα τα τεχνάσματα, τα επικοινωνιακά για να μπορέσει να μπει στη Βουλή. Είναι δικαίωμά του. Βέβαια, να ξέρει ότι ο λαός θα τον κρίνει και αν θα του δώσει διάρκεια ή θα τον διώξει από τη Βουλή γρήγορα. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτήν τη συνεργασία αυτή τη στιγμή. Αλήθεια, να πάμε λίγο και σε αυτό που κατά κόλλον λέτε. Εμείς οι πρώην στρατιωτικοί, αυτό για μια μερίδα του κόσμου πιθανόν να λειτουργήσει και αποθητικά. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι φέρνουν στο νου τραυματικές εμπειρίες από την ενασχόληση των στρατιωτικών με την πολιτική. Αυτό... Σας έχει δημιουργήσει αυτό έτσι, προβλήματα, σας έχει απασχολήσει. Κοιτάξτε, αυτό όχι, για να πούμε την αλήθεια, όχι. Γιατί εμείς τονίζουμε σε όλες τις εμφανίσεις μας ότι το κόμμα δημιουργήθηκε από τους στρατιωτικούς. Δεν είναι κόμμα στρατιωτικών, δεν είναι κόμμα αποστράτων, είναι κόμμα για όλους. Ο αρχικός πυρήνας ήταν στρατιωτική. Σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε καθηγητές πανεπιστημίων, έχουμε από όλα τα επαγγέλματα. Δεν μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Περιμέναμε περισσότερη επίθεση από το σύστημα, αλλά το σύστημα επειδή έχει κλείσει τον κύκλο του και είναι λαβωμένο πραγματικά και δεν μπορεί πια να αντικρίσει τον κόσμο, δεν μπορεί να αντικρίσει ούτε και εμάς. Πιστεύω ότι
Οι στρατιωτικοί ξεκινήσανε το κόμμα, αλλά δεν είναι κόμμα στρατιωτικών. Και βέβαια, όταν λέμε στρατιωτικοί, γενικότερα άνθρωποι που υπηρέτησαν τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, μιλάμε για όλες τις βαθμίδες. Έτσι δεν είναι, φαντάζομαι, μια ελίτ ανώτατων αξιωματικών. Όχι. Εδώ έχετε δίκιο, να το τονίσω. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, από όλα τα σώματα κτλ. Θα σας πω ένα παράδειγμα, μιας και αναφέρουμε για τους πολίτες. Ο πρόεδρος της νομαρχιακής Καρδίτσας είναι 35 ετών, ένας οικονομολόγος, ένα αξιόλογο παιδί, ο κύριος Χωρετσανίτης. Και τα μέλη εκεί είναι οι περισσότεροι πολίτες. Δηλαδή το στρατιωτική δεν είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Και εδώ, μια που είπατε για ηλικία, έλεγα χθες και με τον κύριο Μιχαλίδη, μιλώντας και με τον κύριο Τάσιο, έχουμε την περίπτωση της δεσποινίδος Ηλιάνας Στέφου, η οποία μόλις στα 25 και κάτι, μόλις δηλαδή απέκτησε το δικαίωμα του εκλέγεστε, κατέθεσε υποψηφιότητα. Νομίζω πριν είναι, δηλαδή είναι δείγμα γραφής ότι πέρα από εσάς που έχετε μια διαδρομή, φαντάζομαι πως ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας είναι ανοιχτός και σε ανθρώπους νεαρής ηλικίας. Αυτό ακριβώς. Ο Σύνδεσμος Εθνικής... Είπατε και το δεύτερο παράδειγμα του Πρόεδρου Νομαρχιακής στην Καρδίτσα. Εμείς θέλουμε τους νέους με το μέρος μας. Σας είπα, ψάχνουμε τον επόμενο ηγέτη της Ελλάδος. Ο επόμενος ηγέτης της Ελλάδος δεν είναι 55 ετών όπως είμαι εγώ, σίγουρα είναι νέος. Οι νέοι είναι αγνοί. Γι' αυτό πιστεύω θα μας δεχτούν σαν κόμμα. Οι νέοι είναι μαχητικοί. Γι' αυτό πιστεύω ότι μαζί με τους νέους θα πολεμήσουμε αυτό το σάπιο σύστημα. Εμείς θέλουμε τη νεολαία μαζί μας. Η νεολαία είναι το μέλλον της Ελλάδος. Θέλουμε. Για πετε μου λίγο τώρα, αναφερθήκατε πολλές φορές τη λέξη οργάνωση, που, για την οποία λέτε ότι καταφέρατε χάρη στην οργάνωση μέσα σε 4 μήνες, στην εμπειρία που διαθέτετε, να οργανώσετε και το κόμμα το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας. Αυτή η οργάνωση, λέω τώρα θεωρητικό το ερώτημα, αύριο το πρωί συμμετέχετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Μπορεί η οργάνωση να παίξει ρόλο και να δώσει λύσεις ή να κατευθύνει τα πράγματα προς την επίτευξη κάποιων λύσεων? Ναι, μπορεί. Μπορεί, γιατί μέσα στο κόμμα μας υπάρχουν και οικονομολόγοι. Ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες μελέτες και έχουμε δει, παράδειγμα τώρα σας λέω, ότι το χρέος μας δεν είναι αυτό που μας λένε. Το χρέος μας είναι πολύ λιγότερο. Γι' αυτό όταν με το καλό μπούμε στη Βουλή και, όπως λέτε, ή συμμετέσχουμε ή δεν συμμετάσχουμε σε ένα σχηματισμό, ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε αμέσως είναι και αυτό, να ζητήσουμε την καταγραφή του χρέους. Έχουμε ανθρώπους, έχουμε στελέχη που μπορούν να το κάνουν. Και σε άλλους τομείς διάφορους, και στην Ναυτιλία και στη Γεώργια έχουμε στελέχη. Δηλαδή, σε 4 μήνες δεν είναι μόνο η οργάνωσή μας που είναι καλή. Έχουμε και πάρα πολύ καλά στελέχη και σε όλους τους τομείς. Πώς θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ποσοτικά και, αν θέλετε, και ποιοτικά την παρουσία του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας στις εκλογές? Όταν θα κάνετε τον απολογισμό το βράδυ της Κυριακής που θα έχουν κλείσει οι κάλπες, τι θα είναι αυτό που θα σας κάνει νιώσετε ικανοποιημένος για την μέχρι τώρα παρουσία σας? Κοιτάξτε, θα νιώσω ικανοποίηση να έχουμε ένα πάνω από 30% να μπούμε στη Βουλή. Εάν δεν γίνει αυτό, θα έχω μια ικανοποίηση να πιάσουμε πάνω από 1,5%. Το οποίο θα μας δώσει το πλεονέκτημα της χρηματοδότησης για την επόμενη φορά. Θα ήθελα να σας πω εδώ, κύριε Πίσα, ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στο ίντερνετ, που περιλαμβάνουν ανθρώπους από 45 χρονών και κάτω, μας δίνουν 4,5% έως 4,9%. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται από τους δημοσκόπους μας είχαν πριν καιρό γύρω στο 2,2. Μετά, με την εμφάνιση κάποιων καινούριων κομμάτων, θεωρητικά που δεν είναι καινούρια, του κυρίου Καμένου και της κυρίας Κατσέλης κτλ., μας έχουν κατεβάσει. Όμως, σαν ένα γενικό σύνολο, εμείς είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ένα 4,5 με ένα 1 έστω τα 100 δημοσκοπικό, ας πούμε, πάλι μας φέρνει κάπου εκεί. Πιστεύω να μπορέσουμε να μπούμε στη Βουλή. Πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι το 1,5%. Μάλιστα. Τώρα να πω κάτι λίγο και για τους συνδυασμούς, γιατί επαληθεύει αυτό που λέγατε για το άνοιγμα στην κοινωνία. Δεν είναι η πλειοψηφία των υποψηφίων στρατιωτική. Όχι, αντίθετα, δεν είναι. Θα σας πω ότι... Αν έχουμε πρόχειρα, εσείς κατεβαίνετε στον ομό Καρδίτσας. Ναι. Υποψήφιος. Χθες αναφέρουμε τα ονόματα των υποψηφίων στον ομό Τρικάλων. Αν έχετε πρόχειρο έτσι τα ονόματα και μπορείτε, να μας πείτε λίγο για τους υποψήφιους. Θα σας πω, πριν να σας πω, ότι πριν 2 εβδομάδες επισκεφθήκαμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον πρόεδρο του κόμματος, μια αποστολή από τη Θεσσαλονίκη.
στην οποία εγώ ήμουν εκπρόσωπος Θεσσαλίας, γιατί είμαι και μέλος του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου. Σε αυτή την αποστολή, λοιπόν, είχαμε πολίτες, είχαμε γιατρούς, δικηγόρους, καθηγητές και ήμασταν ελάχιστοι αξιωματικοί. Και αυτή η αποστολή πήγε στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφθηκε τον Πατριάρχη, είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία μαζί του, έγινε μια ωραία σεμινή τελετή. Με τι σκοπό, απλά να επισκεφθεί το Πατριαρχείο? Επισκεφθήκαμε το Πατριαρχείο για να πάρουμε την ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη και να δηλώσουμε την παρουσία μας. Του είπε ο πρόεδρος μας στην ομιλία του ότι είμαστε ένα καινούριο κόμμα με την ιδεολογία του πατριωτισμού και ζήτησε την ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη όχι για να πετύχουμε σε εκλογές, όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά για να μην αλλάξουμε κατεύθυνση και να μην πάθουμε αυτό που είπατε στην αρχή. Μην χαλάσουμε και μπούμε στα γρανάζια του συστήματος. Μην πάθηκαν overdose, να χρησιμοποιήσω έτσι πολύ ωραία μια δική σας λέξη και αλλού ξεκινήσετε και αλλού βρεθείτε. Μήπως έρθουν τα πάνω κάτω, γι' αυτό το λέω. Πολύ ωραία το είπατε. Όσον αφορά για τους συνδυασμούς που λέγατε, κατεβαίνουμε σε όλη την Ελλάδα με συνδυασμούς, όπως σας είπα και πριν, για να πιάσουμε το... Είπατε ότι έχετε σχεδόν πλήρες συνδυασμούς σε όλη την Ελλάδα. Σωστά, και είναι... σωστά. Και αυτό σας έδωσε την δυνατότητα να μπείτε και στη Διακομματική Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, που δεν έχω... Χαρακτηρίζεται, νομίζω, από νέους ανθρώπους, χαρακτηρίζουν τα ψηφοδέλτια και ηλικιακά, καλά και βέβαια και σε διαδρομή και παρουσία στα κοινά. Γιατί είπατε ότι όποιος είχε εκλεγεί δεν συμμετέχει. Εμείς δεν κάνουμε μια ανανέωση γιατί εμείς είμαστε καινούριο κόμμα. Όλα είναι καινούρια. Αλλά έχουμε πάρα πολύ κόσμο νεαρής ηλικίας. Έχουμε κάνει έκκληση προς τους νέους και όπως εδώ η κυρία Ηλιάνα είναι υποψήφια, μια νεαρή κοπέλα που είναι το μέλλον της Ελλάδος, έτσι και σε πάρα πολλούς άλλους νομούς έχουμε πολύ νεαρά παιδιά. Επιστήμονες που αυτό εμάς μας τιμά. Κύριε Βιγνίδη, όσον αφορά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, τι οργανώνεται ως Σύνδεσμος της Εθνικής Ενότητας και σε πανθεσσαλικό επίπεδο, αλλά και στο νομό Καρδίτσας, αν έχετε έτσι κάποιο πλάνο δράσης? Κοιτάξτε, μέσα σε 4 μήνες κάναμε πολλά. Κάναμε την ιδρυτική μας, κάναμε την Κεντρική Επιτροπή, το συνέδριο της Κεντρικής Επιτροπής, στο οποίο συμμετείχα. Εκεί εγκρίναμε καταστατικό, αρχές του κόμματος, εγκρίναμε το πρόγραμμα, τα πάντα και πήγαμε σε συνέδριο. Είχαμε πάει σε συνέδριο, καλέσαμε όλα τα μέσα της Αθήνας, βέβαια κανένας δεν ήρθε. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε καταγράψει όλο το συνέδριο. Ήταν ένα δημοκρατικότατο συνέδριο, στο οποίο εκλέχθηκα και εγώ στο Ανώτατο Συμβούλιο. Και φτάνουμε σήμερα σε εκλογές με μια πλήρη οργάνωση, ένα ακόμα δημοκρατικότατο, εκλεγμένη όλη η ηγεσία του. Το επόμενο βήμα μας θα είναι οι επόμενες εκλογές. Αν πούμε ότι αυτές περάσανε, που δεν περάσαν ακόμα, θα είναι οι επόμενες δημοτικές. Εκτιμάτε ότι θα είναι σύντομα οι επόμενες εκλογές? Ναι, η εκτίμησή μας είναι ότι μέσα σε 8 μήνες το πολύ θα έχουμε εκλογές, γιατί δεν μπορούν τα κόμματα που θα συγκυβερνήσουν, αυτά που θα προκύψουν, να εκφράσουν το λαό. Γιατί θα πάρουν δυστυχώς και άλλα μέτρα τον Ιούνιο. Αύριο είναι να επισκεφτεί την Θεσσαλία ο πρόεδρος του κόμματός σας? Σωστό. Αύριο έρχεται ο πρόεδρος του κόμματός μας, ο κύριος Αλικάκος στη Λάρισα, όπου θα κάνουμε την Θεσσαλική συγκέντρωση και ομιλία του πρόεδρου μας. Αυτή θα γίνει στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο, στην Τρίγωνη Πλατεία, στις 8:30 το βράδυ. Καλούμε όλους τους φίλους που επιθυμούν να έρθουν να ακούσουν τον πρόεδρό μας και να δούνε τι λέμε στα καυτά θέματα της εποχής. Όσον αφορά εσάς, έχετε κάποιο πρόγραμμα, κάνετε κάποιες επαφές, περιοδίες? Πώς κινείστε σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι εμείς δεν έχουμε επιτελεία σαν υποψήφοι. Είμαστε πολύ λίγοι άνθρωποι, προσπαθούμε το μέγιστο, αλλά δεν είναι δυνατόν να καλύψουμε όλα τα χωριά. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε εκτυπώσει υλικό, κάνουμε τις εμφανίσεις όπως καλή ώρα και στο φιλόξενο κανάλι σας. Και προσπαθούμε να περάσουμε τις αρχές μας για να μας μάθει ο κόσμος. Πρέπει να μας μάθει ο κόσμος. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο επικοινωνιακό κομμάτι. Είναι αλήθεια αυτό? Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά μέσα σε 4 μήνες ήδη έχετε κάνει αντί για βήματα, θα μπορούσε να πει κάνει σε κάποιους τομείς άλματα. Αυτό είναι σωστό και το θέσαμε και στο συνέδριό μας και είπαμε ότι σε 4 μήνες να ιδρυθεί κόμμα, να έχει 4.500 μέλη, να κάνει κεντρική επιτροπή και συνέδριο, να εκλέξει πρόεδρο και ηγεσία δημοκρατικά, είναι άθλος. Τώρα, κλείνοντας, πέστε μου λίγο κάτι. Απευθυνόμενος, είπατε και εσείς ότι δεν είναι δυνατόν και δεν έχετε και το χρόνο να
μιλήσετε με τους κατοίκους εκεί στο νομό Καρδίτσας και όχι μόνο. Απευθυνόμενος έτσι στους πολίτες του νομού Καρδίτσας, αλλά και σε όλους τους άλλους που μας βλέπουν. Γιατί να ψηφίσει κάποιος, κύριε Ευγενίδη, το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας, τι εγγύησης του δίνετε? Κοιτάξτε, πρώτα θα σας πω γιατί δεν πρέπει να ψηφίσει τα μεγάλα κόμματα. Γιατί τα μεγάλα κόμματα δεν έχουν πια ιδεολογία. Τα μεγάλα κόμματα δεν έχουν πια να υποσχεθούν. Τα μεγάλα κόμματα κλείσαν τον κύκλο τους. Τα κόμματα της αριστεράς έχουν ενισχυθεί αρκετά, πιστεύω, και έρχομαι τώρα και σε εμάς. Εμείς προσπαθούμε να αναπληρώσουμε ένα κενό, προσπαθούμε να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Γι' αυτό θέλουμε την ψήφο και την υποστήριξη του κόσμου. Ξεκινάμε κάτι καινούριο, αλλά όπως είπα προηγουμένως, όχι με πολιτικούς από το υπάρχον σύστημα. Εντελώς καινούριο. Θα βρούμε τον ηγέτη. Θα βρούμε αυτό που θα μας πάει μπροστά στον 21ο αιώνα. Θέλουμε τη βοήθεια όλων για αυτό το πράγμα. Είμαστε αγνοί, είμαστε τίμοι, είμαστε καθαροί. Έχουμε ένα πρόγραμμα που αν διαβαστεί, οποιοδήποτε το διαβάσει, θα δει ότι είναι πάρα πολύ καθαρό. Είμαστε πολύ αυστηροί με το πολιτικό σύστημα και είμαστε αυστηροί και με εμάς τους ίδιους. Με το καλό να μπούμε στη Βουλή, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι ο έλεγχος των υπευθύνων και ο διαρκής έλεγχος μετά. Να ξέρουν όλοι ότι δεν θα υπάρχουν πλέον κρούσματα τύπου ΙΚΑ Καλλιθέας που οι υπάλληλοι κλέβαν το κράτος. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Και έχουμε και μια σειρά άλλα θέματα. Επίσης έχουμε στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη της Ελλάδος. Πράγμα που δεν μιλάει κανένας προς εκλογές. Οι πυλώνες είναι τέσσερις, η γεωργία, η ναυτιλία, η ενέργεια και ο τουρισμός. Έχουμε πλήρη προγράμματα και μπορούμε με αυτούς τους πυλώνες, ξεκινώντας αύριο, να περάσουμε αυτή την κρίση. Κύριε Ευγενίδη, έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μία ακόμα συζήτηση εδώ ζωντανά στο στούντιο. Νομίζω ότι την έχουμε προγραμματίσει να γίνει την Παρασκευή. Ευκαιρία είναι να αναλύσουμε το πρόγραμμά σας που τώρα έτσι το είπαμε πάρα πολύ επιγραμματικά. Για να δούμε, να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, πέρα από το ότι ποιοι είστε, τι ακριβώς μας προτείνετε να για την επόμενη μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, να επαναλάβετε αν θέλετε και πάλι τη συγκέντρωση που έχετε αύριο στη Λάρισα. Η συγκέντρωση θα γίνει αύριο στη Λάρισα, στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο που βρίσκεται στην Τρίγωνη Πλατεία στις 8:30. Στις 8:30 θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Αλικάκος, που θα αναπτύξει τις θέσεις του κόμματος. Και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Πίσα, για τη φιλοξενία σας.